κυρίως οι υποκριθείς, την ευκαιρία που μας δίνουν να ανταλλάξουμε καταρχάς τις περιπτώσεις μας και να πάρουμε δύναμη μας από τον άλλο, γιατί το αγώνας που έχει ακολουθήσει είναι πολύ βαρύς, δύσκολος και σίγουρα άνισος. Πριν αναφερθώ στη ουσία του δικού μας θέματος, θα ήθελα απλά να καταθέσω κάτι, γιατί οφείλω να το κάνω. Είμαι ένας από τους ανθρώπους ο οποίος είχε καταθέσει τα όπλα και να απλουστεί. Ήδη είχα μαζέψει τα παιδιά μου και τους εξηγούσα ότι θα χάσουμε τα σπίτια μας. Τα σπίτια στα οποία μεγάλωσαν, τα σπίτια που ήταν τα σπίτια των γονιών της μητέρας της, εκεί που είχαν όλες τις αναμνήσεις, εγώ είχα αποφασίσει ότι τα χάνουν γιατί ήξερα ότι έχω να κάνω μια συμμάχη. Μέχρι που μια μέρα συνάντησα σε αντιγραφή αυτών των εταιριών που όποτε πήγαινα είναι θα κρατούμενος, πραγματικά κρατούμενος, γιατί οπότε προσπάθεια να πάρω μια πληροφορία ή να δω ένα ανθρώπινο βλέμμα, να κοιτάξω έναν άνθρωπο στα μάτια και να νιώσω κάτι, ήταν ακριβώς το ίδιο, σαν να δεν είχαν προσαγάγει από πορεία στην Ισραηλινή πρεσβεία, μια και είχε γίνει ένα τέτοιο γεγονός. Και όπως έλεγα τον αστυνομικό, έτσι έβλεπα τους υπαλλήλους αυτής της εταιρείας. Μετά το τι έγινε, συνάντησα τους ανθρώπους που είναι ακριβώς έξω από την πόρτα σε αυτήν την Τουβάλη. Αυτό που άλλαξε σε μένα είναι ότι σήκωσα τα χέρια πια όχι ψηλά, όχι ψηλά ανοιχτά, αλλά με γροθιά. Μέχρι την τελευταία στιγμή, γιατί έκανα προσπάθεια να μου φάνε δύο σπίτια. Και λέω να μου φάνε, γιατί και στις δύο περιπτώσεις υπήρχε πολύ δόλος και το κάνανε παιχνιέντος και ενώ τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι τελείως διαφορετικά. Είναι σπίτια τα οποία μπήκαν υποθήκη ουσιαστικά για να ξεκληρώσουν χρέη που δημιουργήθηκαν από έσοδα ιδιαίτερης μια εταιρεία. Το ένα κομμάτι ήταν ο φόρος, δηλαδή ουσιαστικά ο έφορος του εργάλειου με έστειλε στη Eurobank για να πάρω δάνειο, γιατί η Άρτεκ τότε πτώχευσε, μπήκαν οι τράπεζες, πήραν τα λεφτά και μου πρόσθεγε η Άρτεκ. Γι' αυτά τα λεφτά λοιπόν της Άρτεκ, του Δήμου Εργάλειου, ο ίδιος ο Δήμος Εργάλειου, μου στάει 15.000 ευρώ. Τρεις φορές υπέγραψα δήλωση για να πάρουν δάνειο για να μπορέσουν να μας αποπληρώσουν. Πήραν τα δάνεια, δεν αποπληρωθήκαμε ποτέ. Και στην πεντετία μου είπαν ότι απλά τα χρέη παραγράφονται στα πέντε χρόνια των δημοτικών και δημοσίων αρχών έναντι και των ιδιωτών. Για να μην πολυλογώ, φτάσαμε σε ένα σημείο λοιπόν όπου έξω από την πόρτα ιδιαίτερη ευχαριστία στην κυρία Δάκα, την βουλευτή του ΚΚΕ, η οποία την κράτησε στο χέρι που μου είπε: μπορείς προχώρα. Ειλικρινά σας μιλάω, είχα παραιτηθεί. Είχα βαρεθεί να έχω διαταραχή, είχα βαρεθεί να κοιμάμαι με τα μάτια ανοιχτά. Εκεί λοιπόν πήρα τη δύναμη. Και αυτή τη δύναμη θα την επιστρέψω πίσω και θα δώσω κουράγιο σε όποιον άνθρωπο είναι να μαλέψει με αυτού του απαντώνε, του εγκληματίε, του στρατό κατοχή που έχουμε αυτή τη στιγμή. Τώρα όσο για την υπόθεση. Η υπόθεση μία από τι δύο έκλεισε στι 27 Δεκάτου του 2023. Είναι η μέρα που 5 λεπτά ακριβώ πριν την κατοχήρωση του εισιτηριασμού, μαζί με την κυρία Δάγκα καταφέραμε, σταματήσαμε, δίνοντας τους βέβαια λεφτά, αλλά σίγουρα κάτω από την πίεση. Πιστέψτε με, 5 λεπτά. 11 και 55 σταμάτησαν τον εισιτηριασμό. Δείξαμε αυτό, το πληρώσαμε, περιμένουμε πια 6 μήνες τώρα με δικηγόρο και δεξίωση ο μέλος του κόμματος και σύντροφο. Δεν μπορούμε να πάρουμε το εξοπλιστήριο. Ένα από τα προβλήματα. Και κλείνοντας αυτή την υπόθεση, τι παρατήρησα, όλες οι προκαταβολές που δώσαμε πλην των δόσεων δεν εμφανίστηκαν ποτέ στην εφορία. Είναι λεφτά που τα παίρνουν και τα δίνουν στην εφορία. Και ενώ οι δόσεις που πλήρωνα εμφανίστηκαν και τις έχω στη δήλωσή μου ότι έχουν πληρωθεί, τα 10.500 που πήρανε για προκαταβολή δεν εμφανίστηκαν πουθενά. Άρα είναι λεφτά που κάναν φτερά και φύγανε από τη χώρα μας χωρίς καν να φορολογηθούν. Τη μέρα λοιπόν εκείνη γυρίζοντας στο σπίτι γεμάτη χαρά, με συντρόφους, με φίλους, εμείς και τα παιδιά μου είναι χρόνια μέλη του κόμματος, διαπιστώσαμε ότι βγάλανε το άλλο μας το σπίτι σε πιστευτιάσμα. Ακριβώς την ίδια μέρα, 27 Δεκάτου, τους πληρώσαμε και σώσαμε και σταματήσαμε τον πρώτο, είμαστε και το δεύτερο. Το οποίο βέβαια εδώ είναι τελείως καταχρηστικό, είναι ένα δάνειο το οποίο εξυπηρετούνταν στο ακέραιο, υπήρχε προσαρμοσμένη δόση 150 ευρώ μέχρι το 2027. Η οποία όμως τι έκανα. Υπήρξε μια παρακράτηση στο όνομα του εγγυητή. Όπου το μισό, η μισή δόση παρακρατούνταν από μια δόη και αυτή η απολύτω δεν αφορούσε να έπαιρναν τα λεφτά. Τα υπόλοιπα, τα 85%. Η μέρα που είχαμε πάει όμως την πρώτη φορά για το πληστηριασμό του κάθε σπιτιού ή του πάνω, γιατί είναι διαδραγματικά, είναι
ήταν στη Eurobank, που ήταν για το φόρο, και το άλλο ήταν στην Εθνική, που ήταν για την πληρωμή φυσικών προσώπων. Γιατί κάνουμε και αυτό. Τα λεφτά που χάσαμε, πληρώσαμε ένα μεδάνιο και πληρώσαμε όλα τα φυσικά πρόσωπα. Γιατί τα φυσικά πρόσωπα τώρα γεροθούν, δεν φτιάχνουν τίποτα. Εκεί μόνο καιρονόταν. Πήγαμε, μάθαμε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, του ζητήσαμε άμεσα την ίδια μέρα λογαριασμό να καταθέσουμε όλα τα καθυστερούμενα και να συνεχίσουμε να βάζουμε την δόση. Τεχνιώντας, κορυδεύοντας ακόμη και τον δικηγόρο, μας έφτασαν να περιμένουμε να έχουμε φτάσει Ιούλιο, τον Ιούλιο του στείλαμε και εξωτερική διαβατήρια. Αυτό ήταν καταγγείλει το δάνειο αμέσως μετά, δηλαδή την ώρα που μάθαμε να συνεχίσουμε τον λογαριασμό, κατάλαβαν ότι κάτι πρέπει να κάνουν και καταγγείλαν το δάνειο. Φτάσαμε, γίναν 2-3 πληστηριασμοί, εμείς το κυνηγάγαμε νομικά και καταφέραμε πια και με απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών έχει κρυθεί καταχρηστικός ο τελευταίος πληστηριασμός. Και τώρα στους όμως πάλι δεν δέχονται. Δεν δέχονται. Μια πρόταση που τους κάναμε, η οποία είναι, ζητάνε 21.000 ευρώ, 21.300 μετρητής και μετά να συζητήσουμε για οτιδήποτε. Τους κάναμε μια πρόταση, 9.000 ευρώ μετρητής, 600 ευρώ δώσει. Και 3.000 ευρώ το Γενάρη και 3.000 ευρώ το Ιούνιο, που ουσιαστικά και τα 27 καταφέρνουν μέσα σε ένα χρόνο, αλλά και δώσει 600 ευρώ είναι αυτή που δίνει 380. Και δεν το δέχονται. Δεν το δέχονται γιατί τα 21.000 θα τα πάνε όλα. Παρότι τώρα έχουμε ακόμα και αυτό, παρότι προσπάθησαν μάλιστα εκδιαστικά τη μέρα που βγήκε η απόφαση του δικαστηρίου, γιατί την ώρα πριν, προσπάθησαν να μην πέσουν πάνω 10.000. 1.800 για την αντίληψη για να μπορέσουν να κάνουν μια δίμηνη αναστολή του πληστηριασμού του, ώστε να μπορέσουν να το ρυθμίσουν ή αν θα μπορούσαν να βασιστούν τα λεφτά. Και είναι η ηρωνία, με την οποία το χειρότερο τρόπο, τα χώρα τα λεφτά, ενώ τα έχουν μεταλλεί του, όπω το λέω, ενώ ξέραν ήδη ότι τη δίμηνη αυτή η αναστολή ούτω ή άλλω την έχουν κερδίσει στο δικαστήριο. Πάμε για τον αγώνα. Πάμε για τον αγώνα συνολικά, γιατί δεν είναι μόνο αυτό, είναι αγώνα για όλα, για την καθημερινότητά μα. Ευχαριστώ το ΚΚΕ, ευχαριστώ όλους σας, ευχαριστώ την ευκαιρία που έκανα εδώ και θα είμαι και εγώ στο θεωρώ όπως δέχτηκα αγάπη και συναδελφική και αλληλεγγύη από την κοινότητα και τον κόσμο του ΚΚΕ, έτσι θα είμαι και εγώ. Και καλό τα παιδιά μου σε ακόμα πιο δυνατό αγώνα, πέρα από όσα έχουν κάνει, που νομίζω είναι πιο πολλά από αυτά που θα ονειρευτεί για αυτά. Τα ευχαριστώ πολύ με την ΚΚΕ. Ευχαριστώ και εσείς.